για την κινητοποίηση, για τη μεταφορά των μαθητών. Έχετε παιδιά? Είμαι καθηγήτρια εκπαιδευτικός. Στο δικό μας σχολείο, στο Λύκειο Αγίας Τριάδας, δεν ήρθαν όλα τα δρομολόγια σήμερα. Από το Ανιφί δεν ήρθε. Οπότε δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια λύση ακόμα. Και αν θα είναι αυτή, είναι τελείως προσωρινή, με ημίμετρα. Και δεν έχουμε και καμιά ενημέρωση. Σήμερα λείπει ο αντιπεριφερειάρχης, οπότε δεν μπορούμε να ενημερωθούμε από κανέναν. Σήμερα περιμένατε να έρθουν όλα τα δρομολόγια και δεν ήρθε ένα δρομολόγιο, αλλά μεταφέρει αρκετά παιδιά αυτό το δρομολόγιο, τόσο από εμάς, από το Λύκειο, όσο και από το γυμνάσιο της Αγίας Τριάδας. Και τι έγινε? Ήρθανε μόνα τους, με όποιο μέσο μπορούσαν. Πώς θα λυθεί αυτό το θέμα σας σήμερα? Όχι, δεν. Υποτίθεται ότι σήμερα έπρεπε να έχουν λυθεί όλα, αλλά από ό,τι βλέπετε όλα γίνονται με δηλώσεις μόνο και όχι στην πραγματικότητα. Τι σας είπα, δηλαδή? Πρέπει να είναι γύρω στα 20 με 25 παιδιά. Και όταν ρωτήσατε, δεν σας δόθηκε εξήγηση? Όχι, δεν είχαμε καμία ενημέρωση από πουθενά. Για αύριο τι προβλέπετε? Το ίδιο, δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν έχουμε κανένα έγγραφο που λέει ότι θα έρχονται όλα τα δρομολόγια, ούτε τηλεφώνημα από το ΚΤΕΛ ή από την περιφέρεια. Δηλαδή αυτό που ακούμε ότι ομαλοποιήθηκε δεν είναι κάποια παιδιά? Και να ομαλοποιήθηκε είναι η παράταση της σύμβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, που όλοι ξέρουμε. Από εκεί και πέρα υποτίθεται θα ξαναγίνουν όλα αυτά τα ίδια. Αναρωτιόμαστε κι εμείς. Και δεν μας δίνει κανένας καμία εγγύηση για οτιδήποτε. Ότι τα παιδιά θα μεταφέρονται δωρεάν. Με ασφάλεια, κυρίως με ασφάλεια, γιατί εμείς έχουμε και περίεργους δρόμους εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να τους έχουμε να περπατάνε μέσα σε ένα δημόσιο δρόμο, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς τίποτα. Ομαλοποιείται η κατάσταση και ότι αρχίζουν τα δρομολόγια, αλλά επίσημη απάντηση δεν μας έχουν δώσει, διότι οι υπογραφές ακόμα δεν έχουν πέσει και μάλλον θα πέσουν οι υπογραφές εντός της εβδομάδας. Και επειδή όλα είναι αυτά κάπως ρευστά, ήρθαμε εδώ για να μπορέσουμε να συναντηθούμε με τον αντιπεριφερειάρχη, να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση για να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα σε σχέση με τις κινητοποιήσεις. Μιας και, όπως μας είπαν, ακόμα δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Οι πληροφορίες είναι ότι τα σχολεία έχουν αρχίσει και μετακινούνται, οι μαθητές μάλλον μετακινούνται με το ΧΤΕΛ. Ο αντιπεριφερειάρχης δεν είναι σήμερα εδώ, γι' αυτό και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον συνάδελφο, πήραμε την πρωτοβουλία και ζητήσαμε συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη και η συνάντηση αυτή κλείστηκε για την Παρασκευή 12.30 ώρα, προκειμένου να έχουμε επίσημη ενημέρωση από τον κύριο Χιβηδόπουλο για το περιεχόμενο της συμφωνίας που έγινε με το ΧΤΕΛ με την περιφέρεια Πελοποννήσου, για να έχουμε και εμείς μια πλήρη γνώση, για να μην έχουμε πληροφορίες, ας πούμε, μόνο μέσω του τύπου, αλλά να έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας, για να ξέρουμε και εμείς πώς θα δράσουμε, τι από εδώ και πέρα, τι ενέργειες έχουμε να κάνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε το αγαθό της μεταφοράς των μαθητών είναι ιερό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το αφήσουμε στην τύχη του. Σε αυτή τη λογική κινηθήκαμε, κλείσαμε αυτό το ραντεβού και θα είμαστε την Παρασκευή εδώ για να έχουμε την επίσημη ενημέρωση. Δεν το ήξερε ο κ. Χιβηδόπουλος ότι είχατε σήμερα ραντεβού? Θεώρησε, από ό,τι μας είπαν οι σύμβουλοι του, ότι θεώρησε ότι μετά την ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη ότι το πρόβλημα λύθηκε, ότι δεν θα γίνει αυτή η συγκέντρωση και είπε ότι είναι και αύριο το πρωί μπορεί να μας δεχθεί. Εμείς κλείσαμε το ραντεβού για τις 12.30 Παρασκευή γιατί έχουμε και σχολεία και έχουμε και άλλες υποχρεώσεις για να έχουμε την ενημέρωση αυτή. Και θα είμαστε εδώ την Παρασκευή να έχουμε την ενημέρωση ώστε να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο. Θεωρούμε, επαναλαμβάνω, ότι το αγαθό της μετακίνησης των μαθητών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να το αφήσουμε στην τύχη του. Οι πρώτες από τους περιουσιακούς παράγοντες διαβεβαιώσεις είναι ότι η συμφωνία η οποία επετεύχθη έχει να κάνει με την παράτεση της περσινής ή προπέρσινης σύμβασης που είχε κάνει η περιφέρεια Πελοποννήσου με το ΧΤΕΛ. Περί αυτού πρόκειται. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για όλα ή για ένα μέρος των παιδιών. Οι πληροφορίες που έχω εγώ από την πρωτοβάθμια αυτή τη στιγμή είναι ότι γίνονται ομαλά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι κάποια σχολεία δεν έχουν κάνει. Δεν μπορώ να σας δώσω όμως μια σοβαρή και έγκυρη απάντηση, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχω το σύνολο της πληροφόρησης και το σύνολο της πληροφόρησης θα το έχουν μόνο οι περιουσιακοί παράγοντες, καταλαβαίνετε. Ή κάποια σχολεία τα οποία θα δώσουν ή θα διαμαρτυρηθούν ή θα πούν, ας πούμε, ότι εδώ δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο. Πρέπει να ξέρετε πάντως ότι εμείς σαν σύλλογοι εκπαιδευτικών και ο σύλλογος εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον οποίο εκπροσωπώ, αλλά και οι συνάδελφοι δευτεροβάθμιας και το σύνολο των πολιτών οι οποίοι διαμαρτύρονται, θα είμαστε σε εγρήγορση, θα περιμένουμε την υπογραφή και να ξέρετε ότι μετά τη συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη θα σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενό της, αλλά και για τις πιθανές άλλες ενέργειες που έχουμε να κάνουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είναι απρόσκοπτη και χωρίς εμπόδια πλέον μεταφορά των μαθητών από τα σπίτια τους στις σχολικές μονάδες
της Αργολίδας. Κυρία Αντωνόπουλε. Ναι, Αντωνόπουλος Παύλος, πρόεδρος ΕΛΜΕ. Είχαμε μία κινητοποίηση σήμερα, η οποία προκηρύχθηκε βέβαια κάτω από άλλες συνθήκες. Στον χρόνο που μεσολάβησε, φαίνεται να ομαλοποιείται η κατάσταση. Γίνονται δρομολόγια, δεν ξέρω αν γίνονται όλα, πάντως η κατάσταση φαίνεται να ομαλοποιείται. Και για τον λόγο αυτό ακριβώς ήρθαμε εδώ για ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ήταν στην Αθήνα. Κλείσαμε κάποιο ραντεβού για την Παρασκευή, όπως σας προείπε και ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, ο κ. Δέμος. Γνώριζε την κινητοποίηση, προφανώς μπορεί να προέκυψαν άλλες ανάγκες, δεν το γνωρίζω. Θα ενημερωθούμε λοιπόν και εμείς στο ραντεβού μας αυτό, να δούμε τι λύση δόθηκε, πώς ομαλοποιείται η κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί μια λύση η οποία θα θεραπεύει το πρόβλημα και δεν θα είναι κάτι το προσωρινό για να έχουμε πάλι άλλα προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα γίνει κάτι καλό. Η κινητοποίηση έδειξε, η προσπάθεια αυτή που κάναμε, ότι φέρνει και τα αποτελέσματά της. Πιστεύω προς χάρη των μαθητών μας να λυθεί το πρόβλημα. Η μεταφορά των μαθητών είναι δικαίωμα, η ασφαλής και δωρεάν μεταφορά. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό τον καιρό και οι γονείς πλήρωσαν από τη τσέπη τους, υπήρξαν κίνδυνοι και για τους μαθητές, πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Μαρίνη Σπύρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ. Ακριβώς, ήταν γνωστή η σημερινή συγκέντρωση εδώ έξω από την περιφέρεια και θεωρούμε τουλάχιστον απαξίωση να μην υπάρχει εδώ κάποιος υπεύθυνος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να πληροφορούμαστε μέσα από δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να ξέρουμε ποια ακριβώς λύση δόθηκε, τι προκρίνεται, για τι χρονοδιάγραμμα, αν υπάρχει παράταση της σύμβασης, αν αυτή αφορά όλα τα παιδιά, όλα τα δρομολόγια κτλ. Νομίζουμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Θέλουμε να τονίσουμε το εξής όμως. Εάν βρισκόμαστε στο σημείο σήμερα, έστω να γίνονται κάποιες δηλώσεις, έστω να δίνεται μια προσωρινή λύση, μια ανακούφιση στα παιδιά, χωρίς ακόμα να ξέρουμε αυτή, αν θα είναι ολοκληρωμένη, ο μόνος λόγος και ο μόνος παράγοντας που επέδρασε αποφασιστικά ήταν η κινητοποίηση όλων των προηγούμενων ημερών των παιδιών, των μαθητών από τα σχολεία. Το γεγονός ότι μπήκε στο παιχνίδι η ΕΛΜΕ, ο σύλλογος, οι γονείς, μέσα από πληθυσιακή σύσκεψη, και φαίνεται ότι ακόμα και την προκήρυξη μια κινητοποίηση έξω από την περιφέρεια, ακόμα και αυτοί την παίρνουν υπόψη του και κάνουν ελιγμούς. Αυτό δείχνει ότι έχουμε κάποια δύναμη και το λέμε σε όλους όσοι παρακολουθούν τα πράγματα, ότι αυτή η δύναμη φαίνεται και πρέπει να την αξιοποιήσουμε σε όλα τα ζητήματα. Κύριε Μαρίνη, όμως δεν λύθηκε το πρόβλημα για όλα τα παιδιά, γιατί από ό,τι μας δήλωσε η καθηγήτρια... Βεβαίως δεν λύθηκε. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα που μιλάμε υπάρχουν δρομολόγια τα οποία δεν έχουν γίνει και δεν είναι μόνο ένα. Αυτή τη στιγμή πλήρη εικόνα δεν έχουμε, αλλά είναι αρκετά, είναι περισσότερα από ένα τα δρομολόγια που δεν πραγματοποιούνται. Πρώτο. Δεύτερον, δεν ξέρουμε μέχρι πότε ισχύει η παράταση και αν τελικά ισχύει η παράταση. Τρίτον, δεν ξέρουμε με βάση τη στάση του ΚΤΕΛ το προηγούμενο διάστημα τι άλλαξε. Τι ήταν αυτό που άλλαξε. Δεν ξέρουμε εάν το βασικό αίτημα που είχαμε βάλει, αν θα αποζημιωθούν οι γονείς για όλες αυτές τις μέρες που δεν υπήρχαν δρομολόγια και χάσαν τα χρήματά τους και αναγκάστηκαν να μετακινούν τα παιδιά. Όλα αυτά δεν τα ξέρουμε, δεν τα γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για μια λύση. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μια διαχείριση του ζητήματος κάτω από την κατακραυγή και την πίεση, που πράγματι δημιουργεί μια αποσυμφόρηση, αλλά λύση συγκεκριμένη, σαφής, με χρονοδιάγραμμα, μέχρι πότε, αν είναι φόλης της ύλης κτλ. Δεν έχουμε. Αυτή είναι αλήθεια. Πάντως σήμερα εδώ γονείς και φορείς ήρθαν για τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος θεωρείται ότι τις απαξίωσε ουσιαστικά. Μα κοιτάξτε να δείτε, ήρθαμε εδώ και δεν υπάρχει κάποιος φορέας, κάποιος επίσημος να μας δώσει απάντηση. Τώρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Λέω εμείς τώρα δεν μπορούμε να πληροφορούμαστε μέσα από το διαδίκτυο, ούτε εμείς. Και να το κάνουμε σαφές, μπορούμε να γίνουμε κάδρο σε κανένας είδους αντιπαράθεση. Όχι, εμείς δεν θα γίνουμε κάδρο ούτε τα παιδιά μας ούτε τα προβλήματά μας. Έτσι, εμείς τονίσαμε εξ αρχής ότι την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, για το πρόβλημα που υπάρχει, την έχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Κοινή υπουργική απόφαση του 2013, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ υλοποιείται, μνημονιακός νόμος. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μνημονιακό νόμο υλοποιεί και περικόπτει δαπάνες. Εκλεκτή της τοπικής διοίκησης ένθεν κακήθεν Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και πριν και τότε και τώρα, και αυτή την πολιτική υλοποιούν. Λοιπόν, εμείς κάδρο σε οποιοδήποτε παιχνίδι παίζεται, το οποίο αφορά άλλους, δεν θα γίνουμε.
Εμείς κάδρο βάζουμε τις ανάγκες μας, κάδρο βάζουμε τη δημόσια δωρεάν παιδεία, το δικαίωμα των παιδιών να πηγαίνουν και να έρχονται στο σχολείο με ασφάλεια, να έχουν καθηγητές, να έχουν σχολικό κτίριο με ασφάλεια. Αυτά βάζουμε. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι με τακτικισμούς θα σταματήσουν τις αντιδράσεις, κάνουν λάθος. Οι αντιδράσεις θα δυναμώσουν και η σημερινή παρουσία εδώ φορέων, εκπροσώπων κτλ. Το δείχνει.